Αγαπητοί φίλοι, γενιάζουμε έναν άλλο τύπο επικοινωνίας, πιο άμεσο και θέλω να πιστεύω πιο ουσιαστικό με τη δική σας συμμετοχή. Διάλεξα αυτό το θέμα για να δείξω δύο πράγματα. Ότι στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει θέματα που είναι κατά βάση θεωρητικά και αναφέρονται στις εξελίξεις μιας κοινωνίας ή στις εξελίξεις των αντιλήψεών μας να τα κάνουμε αιτία εμφυλίου πολέμου. Και επίσης, για να υπογραμμίσω ότι ένα κόμμα, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, οφείλει να έχει θέση. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι με συμβούλεψαν μην πάρεις, ας πούμε, θέση σε ένα θέμα που δημιουργεί έρευνες και δικογνωμίες. Αλλά θεωρώ ότι η λειτουργία της πολιτικής πρέπει να έχει και παιδευτικό χαρακτήρα. Θα μου πεις, η δημιουργία ξανά, ένα κόμμα που δεν έχει τιμηθεί από μεγάλα ποσοστά στο παρελθόν. Έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ναι, έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Έτσι θα πρέπει να είναι όλα τα κόμματα, λέγοντας τι πιστεύουν και γιατί το πιστεύουν. Πάμε όμως στην ουσία. Ένα παιδί γεννιέται από έναν πατέρα και μια μάνα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να γράφετε ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να ακολουθήσουμε με έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος να ξεκινάει από αυτά με τα οποία συμφωνούμε και να καταλήξουμε στο ζητούμενο. Γεννιέται λοιπόν ένα παιδί από έναν πατέρα και μια μάνα. Αυτός δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος δημιουργίας ενός ανθρώπου. Είναι ο μοναδικός. Ενδεχομένως μετά από εκατομμύρια χρόνια η φύση να επιλέξει κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, να αφήνουν κάπου γυναίκες στα οάρια, ας πούμε, στα ψάρια και οι άντρες να πηγαίνουν από πάνω να ταραντίζουν με σπέρμα. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο δημιουργείται ένα παιδί είναι από έναν άντρα και μια γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί χρειάζεται και τα πρότυπα του άντρα και της γυναίκας για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον κόσμο, για να μελετήσει όπως μελετούν τα παιδιά και το βλέπω στο γιο μου αυτό, την ψυχοσύνθεση του άντρα και της γυναίκας, τις διαφορές τους και, εν πάση περιπτώσει, να αισθάνεται ότι ανήκει σε μια οικογένεια και ότι βρίσκεται, κινείται στην κοινωνία ως κάτι το οποίο δεν είναι αξιοπερίεργο και δεν μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, αρνητικά σχόλια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ένα άλλο δεδομένο, το οποίο επίσης έχει παραξηγηθεί, είναι αυτό που λέμε ατομικά δικαιώματα. Είναι ατομικό το δικαίωμα στην υιοθεσία? Όχι. Όχι μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά ούτε για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή, ατομικό είναι το δικαίωμα του να ορίζεις τη ζωή σου όπως θες. Και η δημιουργία, ξανά, και εγώ προσωπικά, ήμουν υπέρμαχος, θερμός υπέρμαχος του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να συνάπτουν σύμφωνα σύμβασης. Θεωρώ δηλαδή ότι ο γάμος είναι μια αστική σύμβαση από την οποία προκύπτουν αστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και θα πρέπει αυτή την αστική σύμβαση, την οποία εγώ προσωπικά δεν την φορτίζω με άλλο είδος πνευματικά ή θεολογικά, ας πούμε, παραφερνάλια, χωρίς να αρνούμε αυτούς που τον φορτίζουν έτσι. Αυτή την αστική σύμβαση να μπορεί να την συνάπτει οποιοδήποτε σε αυτόν τον κόσμο. Άρα το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα του να ορίζω τη ζωή μου όπως θέλω και η κοινωνία να με αντιμετωπίζει ισότιμα με οποιοδήποτε άλλο, ναι, αυτό πρέπει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Θυμάμαι ότι η δεξιά για πολλά χρόνια αρνούνταν στους ανθρώπους βασικά ατομικά δικαιώματα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ήμουν ψερικάς ότι η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα και πριν το Πασόκ του Παπανδρέου αποποινικοποιήσει την μοιχεία και τη θεωρήσει απλώς αιτία διαζυγίου, οι ειδήσει συχνά πυκνά είχαν φωτογραφίες από ζευγάρια τα οποία τα τυλίγαν σε τόνια και τα πηγαίναν στο τμήμα ώστε η δικαιοσύνη να επιβάλλει, ας πούμε, μια σχέση η οποία προφανώς είχε προβλήματα. Αυτό το λέω διότι ενώ θα έπρεπε ο αστικός κόσμος, και συμπαθάτε με για την σχηνοτενή εισαγωγή, αλλά έχει σημασία, ενώ θα έπρεπε ο αστικός κόσμος να προασπίσει τα ατομικά δικαιώματα με τη φιλελεύθερη αντίληψη, αλλά και με την αντίληψη του διαφωτισμού, με την αντίληψη του ότι ανήκουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
το οποίο έχει αναγνωρίσει, ας πούμε, το δικαίωμα, έχει αποποινικοποιήσει τη μοιχεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στη Γαλλία εδώ και 200 χρόνια. Έτσι, λοιπόν, η οπισθοδρομική αντίληψη της δεξιάς έδωσε περιθώριο και έδωσε έδαφος στην αριστερά να προασπίζει τα ατομικά δικαιώματα και να κερδίζει πόντους στους νέους, στους καλλιτέχνες, σε όλους αυτούς που είναι ευαίσθητοι είτε πραγματικά είτε έτσι, ας πούμε, νομίζουν κατά σύμβαση ότι είναι ευαίσθητοι, σε αυτούς που αναφέρονται, που προασπίζουν ή που νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, ξαναλέω, το δικαίωμα στην υιοθεσία δεν είναι ατομικό δικαίωμα. Δεν έχω δικαίωμα να υιοθετήσω ένα παιδί επειδή ανήκω σε ένα ζευγάρι ή επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί. Όταν μιλάμε για υιοθεσία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του παιδιού και μόνο. Εάν θέλω ή ήθελα να κάνω παιδί και δεν μπορώ, αν θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί, αυτό δεν ενδιαφέρει την πολιτεία, δεν θα έπρεπε να την ενδιαφέρει. Θα έπρεπε να την ενδιαφέρει αν είμαι κατάλληλος για να το υιοθετήσω ένα παιδί. Αυτό όμως δεν το κρίνω εγώ. Καλώς, διότι ο καθένας νομίζει ότι είναι κατάλληλος να είναι γονιός. Στην περίπτωση που είναι φυσικός γονιός, εγώ θα ήθελα να υπάρχουν αρκετά σχολεία, υπάρχουν δηλαδή θεσμοθετημένα σχολεία για τους νέους γονείς, διότι πολλοί νέοι γονείς ξεκινούν με λάθος αντιλήψεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στην περίπτωση λοιπόν που θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί, είτε ανήκω σε ομόφυλο είτε σε ετερόφυλο ζευγάρι, αρμόδιος είναι κάποιος λειτουργός της πολιτείας που θέλω να πιστεύω ότι έχει τις ικανότητες να το κάνει αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει και τι θέλουμε να υπάρχει. Το ιδανικό για να υιοθετηθεί ένα παιδί, δηλαδή η ιδανική λύση, θα ήταν να υιοθετηθεί από ένα ζευγάρι ετερόφυλων, γιατί αυτό είναι ζευγάρι. Το άλλο είναι μια συμβίωση η οποία μπορεί να έχει ή να μην έχει και σεξ, ας πούμε. Αλλά το ζευγάρι είναι ζευγάρι άντρα και γυναίκας, αν μιλούμε για γονείς. Το οποίο να είναι πολιτισμένο, να έχει τρόπο, ας πούμε, μεγαλώματος παιδιού, να έχει την οικονομική ευχέρεια, να είναι τρυφερό, να μπορεί να προσφέρει στο παιδί τη θαλπορία που χρειάζεται για να φύγει από το ίδρυμα στο οποίο βρίσκεται. Αυτό είναι το ιδανικό. Και θα έλεγα να μην έχει και φυσικά παιδιά, διότι όλοι ξέρουμε περιπτώσεις όπου όταν έγινε γνωστή η υιοθεσία, το υιοθετημένο παιδί αισθανόταν μειονεκτικά έναντι του φυσικού παιδιού και όταν μάλιστα έρθει και η στιγμή της κληρονομιάς, τα πράγματα μπορεί να πήραν και πολύ δυσάρεστη έτσι, τροπή. Αυτό είναι το ιδανικό. Όμως, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα ίδρυμα δεν έχει κανέναν γονιό. Δηλαδή, δεν έχουμε να συγκρίνουμε το ιδανικό με κάτι λιγότερο από το ιδανικό. Έχουμε να συγκρίνουμε την απόλυτη έλλειψη και των δύο γονέων με κάτι που μπορεί να είναι καλύτερο. Τι μπορεί να είναι καλύτερο? Ξαναλέω ότι το καλύτερο είναι να έχει πατέρα και μάνα. Εάν όμως δεν μπορεί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιοι λόγοι μπορεί να είναι αυτοί, διότι οι διαδικασίες της υιοθεσίας διαρκούν πάρα πολύ χρόνο και γι' αυτό βλέπουμε ότι αρκετοί γονείς καταφεύγουν σε παράνομους τρόπους υιοθεσίας, απόκτησης παιδιού, αλλά το ότι κρατάει χρόνο η υιοθεσία έχει και μία λογική. Διότι θα πρέπει ο κοινωνικός λειτουργός να διαπιστώσει την καταλληλότητα δύο ανθρώπων στον ρόλο του γονιού ή στο ρόλο του ανάδοχου ενός παιδιού και αυτό θέλει το χρόνο του. Το ιδανικό λοιπόν, ξαναλέω, είναι να έχει πατέρα και μάνα. Αλλά ένα παιδί προς υιοθεσία, το ξαναλέω αυτό για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, δεν έχει ούτε πατέρα ούτε μάνα. Από εκεί και ύστερα, εγώ θα πρότεινα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει οπωσδήποτε ένα παιδί να υιοθετηθεί από ένα ζευγάρι. Βεβαίως, οι παιδοψυχολόγοι συμφωνούν στο ότι είναι σημαντικό το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια και σταθερότητα στο περιβάλλον. Δηλαδή, είναι καλύτερο, λένε, να είναι σε ένα ίδρυμα στο οποίο έχει συνηθίσει, έχει βρει τις ισορροπίες του, έχει βρει τους φίλους του, έχει ενδεχομένως κάποιους ανθρώπους που υποκαθιστούν τον πατέρα και τη μάνα, χωρίς βέβαια να είναι γονείς.
και μπορεί να αισθάνεται αυτή την τρυφερότητα, τη στοργή, την αποδοχή που μπορεί να το προσφέρει ένα ίδρυμα. Αυτό λένε ότι είναι καλύτερο από το να πάει σε ένα σπίτι στο οποίο να τσακώνονται ή να χωρίζουν, να ξαναβρίσκονται. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν και σε φυσικά παιδιά. Να κάνω μια μεγάλη παρένθεση που χρειάζεται, μόνο την αυτονόητη. Ότι κάποιος δεν είναι τρυφερός με τα παιδιά ή δεν δείχνει ενδιαφέρον ή δεν είναι στοργικός με τα παιδιά επειδή είναι ομοφιλόφιλος ή ετεροφιλόφιλος. Αφορά αυτό τον άνθρωπο και τις δυνατότητες και τις ικανότητες ενός ανθρώπου, ανεξάρτητα από το τι είναι ο καθένας. Όμως, η δυνατότητα να έχει ένα παιδί σταθερό περιβάλλον, καμιά φορά μπορεί να εξαρτάται και από το είδος της σχέσης που έχουν οι γονείς και αυτό πρέπει η κοινωνική λειτουργή να το διαπιστώσουν. Άρα, θα μπορούσε, ρωτάω και περιμένω τις απαντήσεις σας, θα μπορούσε, ας πούμε, να υιοθετηθεί ένα παιδί από δύο ξαδέλφια που μένουν μαζί ή από μια μάνα που μένει με δύο μεγάλα παιδιά και θέλουν να υιοθετήσουν, να έχουν και στην οικογένειά τους ένα μικρό παιδί. Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει στάνταρ απάντηση σε όλα αυτά. Δηλαδή αυτό θα το κρίνει ο υπεύθυνος που θέλω να πιστεύω, ξαναλέω, ότι έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες να το κάνει. Άρα, οτιδήποτε είναι καλύτερο από το να ζει ένα παιδί μόνο του σε ένα ίδρυμα, θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλέπεται από την πολιτεία. Βέβαια, φοβάμαι πολλά. Φοβάμαι το bullying που θα υποστεί ένα παιδί αν ζει με δύο ομόφυλους γόντες. Αλλά bullying υφίσταται ένα παιδί για πολλούς λόγους. Επειδή είναι υπέρβαρο, επειδή φοράει γυαλιά, ξέρω εγώ, επειδή έχει μια δυσκολία στην προφορά κάποιων λέξεων, επειδή δεν είναι από εδώ, επειδή για χιλιάδες λόγους. Και είναι δουλειά της πολιτείας και του σχολείου βεβαίως αυτά τα φαινόμενα να τα περιορίσει όσο μπορεί. Άρα, ας πούμε ότι ναι, κάποια στιγμή μπορεί να υποστεί bullying και αυτό ας το βάλουμε στα αρνητικά. Τα θετικά που μπορεί να είναι η ζωή του σε ένα σπίτι που έχει γιορτές, έχει Κυριακές, έχει οικογενειακή ατμόσφαιρα, είναι πιο θετικό από το bullying που ενδεχομένως να υποστεί. Κατά την άποψή μου, ναι. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε λύσεις που δεν είναι μέχρι τώρα συνηθισμένες ή καθιερωμένες, αλλά να μην κάνουμε το λάθος, να θεωρούμε ότι πλέον υπάρχει ζευγάρι πατέρα και μάνας, και υπάρχει ζευγάρι πατέρα και πατέρα. Δεν πρόκειται για ζευγάρι. Πρόκειται για υιοθεσία, πρόκειται για αναδοχή καταρχήν και για τη δυνατότητα που έχει ένα παιδί να ζει σε μια οικογένεια στην οποία μένουν δύο άτομα του ίδιου φύλου. Μπορεί να είναι άντρες, μπορεί να είναι και γυναίκες ή μπορεί να μένουν και περισσότεροι. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε τη δυνατότητα και άλλου είδους, ας πούμε, περιβάλλοντα να θεωρηθούν από ένα κοινωνικό λειτουργό καλύτερα από ένα ίδρυμα. Και να δώσουν τη δυνατότητα και σε αυτά τα περιβάλλοντα να αναλάβουν αυτό το ρόλο του ανάδοχου. Άλλωστε, μέχρι τώρα, στην πραγματικότητα, η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια επιτρέπονταν μέσω της υιοθεσίας παιδιού από έναν. Δηλαδή, ένας γονιός μπορούσε να ζητήσει να υιοθετήσει ένα παιδί. Και μέχρι τώρα η πολιτεία και η κοινωνική λειτουργή έκριναν ότι το να ζει ένα παιδί με έναν γονιό σε σχετικό περιβάλλον και να έχει αυτή την προσωπική σχέση με τον άνθρωπο που το φροντίζει είναι καλύτερο από να ζει σε ένα ίδρυμα. Επομένως, αυτό δεν νομίζω να αλλάξει εάν δοθεί η δυνατότητα και σε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη φροντίδα ενός παιδιού. Κατά την άποψή μου, όλη αυτή η κουβέντα είναι στο πλαίσιο του γνωστού χόμπι που έχουμε οι Έλληνες, να γινόμαστε από δύο ομάδες, έτσι, δίκην ποδοσφαιρικών hooligans, και να παίρνουμε όχι θέση έρευνας, μελέτης, ενδιασμών, ίσως, αμφιβολιών, που πάντα υπάρχουν σε αυτά τα θέματα, για κάτι το οποίο μπορεί να προσφέρει λύσεις που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν,
αλλά να εκτονώνουμε την έρθρα μας, τα εσώψυχά μας, τα συμπλέγματά μας και ενδεχομένως τις όποιες φοβίες και οπισθοδρομικές αντιλήψεις έχουμε. Θέλω να επισημάνω, και ας με συμπαθάν οι πολλοί φίλοι μου φιλόφιλοι που έχω, ότι πολύ συχνά μπορεί κάποιος να δεχθεί ρατσιστική συμπεριφορά από την ανάπτυξη. Επειδή για αρκετά χρόνια ζούσα και δρούσα στον καλλιτεχνικό χώρο, αυτό το είχα ζήσει. Δηλαδή υπήρχαν παρέες ομοφιλόφιλων στον χώρο της τέχνης που αλληλοϋποστηριζόντουσαν και εάν δεν ήσουν γκέι ή έστω μπάι, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνεις αποδεκτός ή να πάρεις μια δουλειά την οποία έπαιρνε ο άνθρωπος της κλίκας. Δηλαδή, ο ρατσισμός και ο αποκλεισμός του άλλου δεν είναι προνόμιο των ετερόφιλων, είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι είναι άλλο πράγμα οι ερωτικές, οι σεξουαλικές επιλογές ή η σεξουαλική ταυτότητα και άλλο πράγμα είναι οι ιδιότητες της τρυφερότητας, του ενδιαφέροντος, της μόρφωσης. Θα έλεγα ότι μερικές φορές οι ομοφιλόφιλοι είναι πιο ενδιαφέροντες τύποι για παρέα, για όλα αυτά. Και ξέρω ζευγάρια στα οποία ένα παιδί θα έπρεπε, θα ζήλευε, δηλαδή θα παρακαλούσε να μεγαλώσει γιατί προσφέρουν αυτό το περιβάλλον. Ξέρω επίσης και ζευγάρι ομοφιλόφιλων που δεν θα ήθελες να μείνεις ούτε σε ένα τετράγωνο απόσταση, διότι αυτά που συνήθως υπάρχουν σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, ετερόφιλων, εκεί τα έχω συναντήσει πολλαπλασιασμένα. Δεν είναι όμως το φύλο, δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι το τι είναι ο καθένας ο άνθρωπος, τι είναι η προσωπικότητά του και αυτή θα πρέπει να λαμβάνει την υπόψη. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Συμπαθάτε να φοράς τα γυαλιά για να δω ενδεχομένους ερωτήματα. Βλέπω αρκετοί παρακολουθούν. Δεν βλέπω σχόλια, δεν βλέπω ερωτήσεις. Γι' αυτό κλείνω λέγοντας ότι όπως τότε που αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία, διαβάζαμε απίθανα σεντόνια για ότι θα διαλυθεί η οικογένεια, πια από εδώ και μπρος δεν θα μετράει τίποτα και οι άνθρωποι θα πηδιούνται ένας με τον άλλον και τίποτα από αυτά δεν έγινε. Απλώς ο θεσμός του γάμου απέβαλε τα βαρύδια της ποινικής ματιάς σε θέματα ηθικής, ας πούμε, τάξης. Απλοποιήθηκε το διαζύγιο, απλοποιήθηκαν πολλά πράγματα και απεγκλωβίστηκαν πολλοί άνθρωποι που είχαν μια ρημαγμένη ζωή ακριβώς γιατί κάποιος δεν έδινε στον άλλο διαζύγιο ή επειδή για να πάρει διαζύγιο θα πρέπει να πιστοποιηθεί η μοιχεία την οποία πιστοποιούσε αστυνόμος. Δεν ξέρω αν την πιστοποιούσε τότε ο ιατροδικαστής. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πολύ κακό για το τίποτα, θα ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε μάλλον αυτό το άρθρο και από εδώ και μπρος οι κοινωνικοί λειτουργοί θα έχουν μερικές επιλογές ακόμα. Κάτι που φοβάμαι, θέλω να το πω, μη τυχόν δεχθούν αυτοί, δηλαδή οι κοινωνικοί ή κοινωνικές λειτουργοί, το bullying της ομοφιλόφιλης κοινότητας, το οποίο μερικές φορές θέλει να μιμηθεί το bullying που δέχτηκε η ομοφιλόφιλη κοινότητα από τους καθώς πρέπει. Δηλαδή σκέφτομαι μία κοινωνική λειτουργό η οποία διαπιστώνει ότι το αίτημα που έχει υποβληθεί από ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί από τη φύση τους δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν ανάδοχοι ενός παιδιού. Τι θα πούμε τότε, ότι το έκανε αυτό επειδή έκανε τη δουλειά της και όπως απέρριψε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, απέρριψε και ομοφιλόφιλα ζευγάρια, ή θα αρχίσουμε να διαβάζουμε διάφορα κείμενα ή μπηχτές ότι αυτό το έκανε επειδή είναι ομοφοβική. Και το λέω αυτό διότι και αυτό το έχω υποστεί στην πολιτική και θέλω να το επισημάνω επειδή πολλά πράγματα γράφονται με λάθος τρόπο και διαχέονται με λάθος τρόπο. Όταν στη συνεργασία που έκανα με τη δράση είχα βάλει βέτο αρνούμενος τη συμμετοχή του Βαλιανάτου στη συνεργασία δημιουργίας ξανά και δράσης, είχα γράψει πολλές φορές ότι αυτό το έκανα λόγω των θέσεων
που είχε η παρέα του Βαλιανάτου στο μεταναστευτικό και στα εθνικά θέματα. Δηλαδή, ο Βαλιανάτος με τον Δημητρά, θα σας λέει κάτι η λέξη τότε, ήταν μέλη αυτού του παρατηρητηρίου, το οποίο χρηματοδοτούνταν από σκοπιανές οργανώσεις και προσπαθούσε να αποδείξει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εθνικότητες που καταπιέζονται, μακεδονικές εθνικότητες που καταπιέζονται, όπως επίσης ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, να μπαίνει οποιοδήποτε, χωρίς σύνορα, να τους υποδεχόμαστε όλους για την αδέρφια μας. Και αυτές ήταν θέσεις οι οποίες εμάς μας βρίσκαν μη σύμφωνους. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά φόρα στα οποία συχνάζουν ομοφυλόφιλοι, διαδικτυακά εννοώ, γράφτηκε ότι η αντίδρασή μου οφείλονταν στην ομοφοβία. Δεν έχω καμία ομοφοβία. Ξαναλέω για όσους μπήκαν τώρα ότι ήμουνα ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος των ομοφυλοφίλων να συνάπτουν σύμφωνα συμβίωσης, να ζουν όπως γουστάρουν. Και θα έλεγα, επειδή όσοι με ξέρουν, το ξέρουν αυτό, αλλά ας το ξέρουν και οι υπόλοιποι, ότι είμαι πολύ πιο φιλελεύθερος, σχεδόν ελευθεριάζον σε θέματα προσωπικής ζωής. Δηλαδή, δεν θα με πείραζε καθόλου να υπήρχε και μια αστική σύμβαση για ένα τρίο, ας πούμε. Το πώς ζει ο καθένας είναι δικό του θέμα. Αρκεί από αυτό να μην υπάρχει επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, να μην επιβαρύνεται με ασφάλιστρα, με εξαρτώμενα μέλη, τα οποία είναι παραπάνω από ένα, ας πούμε, έτσι όπως ενώ ένα σε σχέση, ας πούμε, έγκαμπη. Από εκεί και ύστερα, το τι, πώς ζει ο καθένας και τι επιλογές κάνει, είναι δικό του θέμα απολύτως. Και κλείνω, γιατί δεν βλέπω ακόμα κάποιο ερώτημα, κλείνω συνοψίζοντας αυτά που είπα. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλα πρότυπα πέραν του πατέρα και της μάνας. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό ζευγάρι γονιών, είναι το μοναδικό ζευγάρι γονιών. Όμως, το ιδανικό δεν μπορείς να το έχεις πάντα. Άρα, αν κάποιος κρίνει την κατάσταση ενός παιδιού τώρα που ζει σε ένα ίδρυμα και θέλει να την βελτιώσει, θα κρίνει πολλές παραμέτρους των προσφερόμενων λύσεων, από τις οποίες οι ερωτικές επιλογές είναι μία, όχι ιδιαίτερα μεγάλου ειδικού βάρους, κατά την άποψη. Μισό λεπτό να κλείσω μια... Να δω τα σχόλια. Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Κλείνοντας, σας λέω ότι αυτού του είδους την επικοινωνία θα την κάνουμε συχνότερα και θα ήθελα να βλέπω και τις δικές σας απόψεις σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Δημιουργία Ξανά, που δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια, που θεωρεί ότι η ζωή προχωράει σε πολλές κατευθύνσεις και ότι πράγματα τα οποία τα βλέπαμε με έναν τρόπο στο παρελθόν, ενδεχομένως να πρέπει να τα δούμε κάπως διαφορετικά στο μέλλον. Και, εν πάση περιπτώσει, όλη η σημασία σε αυτή την κουβέντα είναι το πώς ένα παιδί θα αισθανθεί καλύτερα. Δεν είμαι εγώ να κατάλληλος να το κρίνω αυτό, δεν είστε εσείς, είναι η λειτουργή και τα θεσμικά όργανα της πολιτείας. Και πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να το κρίνουν εξετάζοντας πολλές παραμέτρους και πέραν αυτών που είχαμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ.